Pod.gr. Βάλε να ξεκινήσει τώρα το βίντεο. Εικόνες της ομίχλης απ' το αμύτεο. Αχ, βρε ζωή μου στάσου, φέρ το ποτήρι σου. Να ανοίξω ένα μπουκάλι με τα νυχτήρι σου. Για να κάνεις καλό κρασί, πρέπει να έχεις καλό αμπέλι. Είναι το μότο του Γιάννη Μπουτάρη, του Κυριάννη. Τι σημαίνει καλό αμπέλι, ποιες είναι οι ελληνικές ποικιλίες, πώς διαλέγουμε το κρασί που θα πιούμε, ποια είναι τα μυστικά της εμφιάλωσης. Μετά από 60 χρόνια τρίγου, ο Γιάννης Μπουτάρης συνομιλεί ξανά με τη Μαρία Μαυρικάκη. Θα πω αυτή τη ιστορία. Να πούμε λίγο για την Παράγκα που είχε τόσο συγκλονιστικό όνομα και έχει πουλήσει τόσο πολύ αυτό το κρασί. Όταν χώρισα από την εταιρεία, εγώ δεν ήξερα καλά δουλειά. Έπρεπε να βρω και τότε απαγορευόταν να δημιουργηθούν τα νέα ετοπία. Τι να κάνω, έμαθα ότι πουλιόταν ένα ετοπίο στον Άγιο Πατερνοπή και το είδα και ήταν μια Παράγκα σχέδια, κάτι ποντίκια σαν λιοντάρια είχε μέσα να πούμε. Και αυτό το είχαν κάτι τύποι οι οποίοι ειδοποιούσαν κρασιά και αποστάζανε γιατί είχε και δύο καζάνια και το κάνανε τσίπουρο. Τώρα αυτό το τσίπουρο το πουλούσαν και ελαφρέα στην αγορά, το κάνανε και κάτι εξαγωγές στη Γερμανία. Δεν δούλευε πια κάμποσα χρόνια, αλλά είχε την άδεια λειτουργίας. Και έτσι το αγόρασα. Άλλη μια φάση ο χαμένος πάει να φάει τα λεφτά του παπά του, πάρει και πήρε την Παράγκα. Τότε πρωτακούστηκε η λέξη Παράγκα. Σιγά σιγά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Σήμερα το νοπείο αυτό είναι σχεδόν 3.000 τόνων. Οι νοπείοι παραπάνω από 3.000 τόνους στα φύλλα. Και είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας μέσα το νοπείο. Και όταν ξεβγήκε το πρώτο κρασί από εκείνο το νοπείο που είχα διαμορφώσει λιγάκι, βγάλαμε ένα κρασί, τη Μπέλα Τούμπα. Μπέλα Τούμπα, Μπέλα είναι στα Σλάβικα, είναι η Άσπρη, Μπελαρούς, Λευκορωσία. Μπέλα Τούμπα ήταν μια περιοχή, μια πολύ καλή περιοχή στο Απίντο, με αμπελάκια και Τούμπα ήταν η Τούμπα. Οι Παοξίδες στη Θεσσαλονίκη θεώρησαν ότι εγώ τον Μπέλα Τούμπα το έβγαλε προς τιμή του Πάοκ. Τι ωραία που είναι η Τούμπα. Και συνεχεία έγινε και ένα άλλο. Ήταν οι δύο αντίπαλοι, ο Κόκαλης με τον Βαρδινογιάννη. Βαρδινογιάννης Παναθηναϊκός, ο Κόκαλης Ολυμπιακός. Και έστειλε ο ένας τον άλλον, δεν θυμάμαι ποιος σε ποιον, είχε βγει η Παράγκα τότε σαν πρώτη ετικέτα, έστειλε δώρο στο Σουγιάννικο την Παράγκα. Λύσαξαν οι εφημερίδες να γράφω την Παράγκα και έτσι άρχισε να αποκτάει ένα όνομα. Ακουγόταν το όνομα Παράγκα, τι ωραίο κρασί που είναι. Για να το πάρουν αυτοί οι δύο μεγιστάνες, Κόκαλης και Βαρδινογιάννης, θα πει ότι είναι ωραίο το κρασί. Λοιπόν, έτσι προχώρησε η ιστορία της Παράγκας και σήμερα είναι, εάν δεν κάνω λάθος, είναι το νούμερο ένα κρασί στην εταιρεία Κυριάννη, σε ποσότητα εννοώ. Αλλά και ποιοτικά είναι εξαιρετικό. Είναι ευκολόπιωτο, έχει μια πολύ έντιμη τιμή σε σχέση με την ποιότητά του και ο κόσμος το αγαπάει. Και βγαίνει και σε όλα τα χρώματα. Και βγαίνει πια σε όλα τα χρώματα. Ναι, και άσπρο και κόκκινο και αφρόδες και δεν ξέρω τι άλλο εδώ. Στο αιώνα την Παράγκα στρώσε το όνειρό σου μάγκα. Με βρισχές και προσευχές και της μάνας τις ευχές του αιώνα την Παράγκα στρώσε το όνειρό σου μάγκα. Στα κρυφά και τα πεινά ψάξε τα παντοτινά. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν με την Παράγκα και με όλα τα πρωτόλια, ας πούμε, εινοπία, ο κόσμος δεν μπορούσε να έχει άποψη, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι εκεί σωστά. Όχι, όπως έκανες εσύ στο εξωτερικό. Και όπως είχα κάνει στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη κάναμε χωριστό οίκημα για τις επισκέψεις. Γιατί απαγορευόταν
στον κόσμο να μπαίνει μέσα σε ένα τοπίο και να δοκιμάζει και να κάνει. Ήταν υπουργός Γεωργίας ο Ανομερίτης, το οποίο όταν του εξήγησα πώς λειτουργούν στο εξωτερικό, το κατάλαβα αμέσως και άλλαξε τον νόμο. Και μπορούσε κάλλιστα να μπαίνει ένας επισκέπτης, να δοκιμάζει, να ξεναγείται και ούτω καθεξής. Το ίδιο έγινε και αργότερα, διότι να υπάρχουν και ξενώντες μέσα στο ίδιο τοπίο. Απαγορευότανε, νεροπάλου. Άλλαξε και αυτό εν τέλει. Και πια τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Αυτό ξεκίνησε, αν θες, όλη αυτή η ιστορία του επισκέψεις μέσα σε εντοπία και δοκιμασία και γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού. Ξεκίνησε από μια πρώτη επίσκεψη που είχα κάνει τη δεκαετία του 60 στην περιοχή σου, στους Γάρδες, εκεί στο Ρίντο, που είναι μια κύρια περιοχή αμπελουργική της Γερμανίας, όπου διαπίστωσα ότι σε αυτή την περιοχή είχε 5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το χρόνο από επισκέπτες που πηγαίνανε μόνο για τα εντοπία της περιοχής. Και γύρισα στην Ελλάδα με κατάθλιψη. Μετά είχαμε και μια σχέση με την Ένωση των Παραγωγών των Αυστριακών, εκεί έξω από τη Βιέννη έχει μια μεγάλη περιοχή, με τον σύνδεσμο που είχαν αυτοί οι παραγωγοί. Είχαν μια γραμματέα, ήρθε η γραμματέα στην Ελλάδα, μας έξε τα μάτια. Και δημιουργήθηκε μαζί με τον Χρήστο τον Καρά τότε και τον Τίνο τον Στεργίδη, συνέχεια μπήκε και ο Παπαζημόπουλος. Ο Ανέστης μπήκε μέσα σε αυτή τη γυναμία τετράδα και κάναμε τους πρώτους δρόμους του κρασιού. Έτσι ξεκίνησαν οι δρόμοι του κρασιού. Έτσι άρχισε σιγά σιγά να επεκτείνεται, καταρχήν στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είχε τα πιο μοντέρνα εντοπία, είχε τα πιο σύγχρονα εντοπία, και σιγά σιγά απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και πια είναι καθιερωμένη η έννοια των δρόμων του κρασιού, τι είναι, τι κάνει. Και τώρα προσπαθούμε μέσω της ΕΔΟΑΟ, προσπαθούμε να νομοθετηθεί ήδη για ένα εντοπίο παίρνει την... Μια ταμπέλα ότι είναι επισκέψιμο, ξέρω και κάτι τέτοιο από τον ΕΟΤ. Αλλά ακόμα δεν είναι ακριβώς τα πράγματα όπως πρέπει να είναι. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα για να αντιληφθεί ο κόσμος πως υπάρχουν εντοπία στην Άωσα, ας πούμε, τα μισά τουλάχιστον ζουν από τις πωλήσεις που κάνουν επί τόπου. Δεν πάνε καν στα μπακάλικα που λένε τα κρασιά. Αυτή η ιστορία είναι σημαντική. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη, τον πρώτο Έλληνα που κατέκτησε τον τίτλο Master of Wine, να αναφέρεται στο ινικό γίγνεσθε της χώρας μας. Διαβάζω αρκετά για το πώς διαφορετικές κοινωνίες, διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να πάνε τους εαυτούς και τις κοινωνίες καλύτερα. Και αυτό το οποίο έχω διαβάσει πολλές φορές και με ενθουσιάζει, είναι ότι όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά, όταν δύο ομάδες, δύο εταιρείες έρχονται κοντά, κατά πόσον εστιάζουν περισσότερο στο τι έχουν να χάσουν ή στο τι έχουν να κερδίσουν. Κοινωνίες σαν την Ελλάδα εστιάζουν κυρίως περισσότερο στον φόβο, στο τι υπάρχει περίπτωση να χάσουν. Έτσι καταλήγουμε να έχουμε παρεδώσει μόνο με τον μπατζανάκι και μόνο με τον ξάδελφό μας, γιατί οι άλλοι είναι ξένοι που θα μας κοροϊδέψουν, που θα μας κλέψουν, που θα μας την φέρουν από πίσω. Άλλες κοινωνίες είναι πιο ανοιχτές. Άλλες κοινωνίες γνωρίζω ένα φίλο, δίνω ένα χέρι, κοιτάω ποιο είναι το πιο κατάλληλο άτομο για να καλύψει μια θέση που ψάχνω να καλύψω και πάμε εκεί, γιατί εστιάζουν περισσότερο στις ευκαιρίες. Οι πρώτες κοινωνίες σαν την Ελλάδα είναι καλές για μικρές επιχειρήσεις, για μικρά πράγματα. Θα φτιάξουν ωραίο ξενοδοχείο ή θα φτιάξουν μια ωραία οικογενειακή επιχείρηση λιανικής. Οι άλλες εταιρείες θα φτιάξουν ελικόπτερα, θα φτιάξουν iPhone, θα φτιάξουν τεχνολογία σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό το οποίο από τις πρώτες φορές που είχα γνωρίσει τον Κυριάννη με είχε συγκλονίσει είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ατυπικός ως προς την ελληνική κοινωνία και σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα κομμάτια. Είναι ο άνθρωπος που πάντα έβλεπε ευκαιρίες, ο άνθρωπος ο οποίος πάντα έβλεπε συνεργασίες. Όταν είχα πρωτοακούσει ότι πήγαινε στην Σαντορίνη που είχε γίνει το πρώτο μεγάλο ιδιωτικό ενοπείο από την εταιρεία Μπουτάρης τότε και έγιναν οι παραγωγοί από τη Σαντορίνη στα φύλλα και τους έλεγε «Παιδιά, αυτά είναι διαμάντια, τι μου τα φαίνεται, πηγαίνετε να κάνετε δικά σας κρασιά». Πηγαίνετε να κάνετε εσείς ένα δικό σας προϊόν με το όνομά σας. Αυτό ήταν μια κίνηση που σχεδόν με μια φιλοσοφία ενός ανθρώπου δημιούργησε τη Σαντορίνη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα χρειάζεται και θα χρειάζεται πολύ περισσότερα άτομα σαν τον Κυριάννη. Όσο ο Κυριάννης
δεν είναι η νόρμα, αλλά είναι η εξαίρεση, θα έχουμε προβλήματα, δεν θα μπορούμε να αναπτύξουμε το δυναμικό μας έτσι όπως υπάρχει εκεί έξω. Και ανέφερες και τη Σαντορίνη, η οποία βγάζει μερικά από τα εκλεκτότερα και ακριβότερα κρασιά. Ναι. Να πούμε τώρα για το Κτήμα Σιγάλα που βγάζει τη Σαντορίνη, την ομώνυμη Σαντορίνη και το Καβαλιέρο και άλλα τέτοια βραβευμένα κρασιά. Σε σχέση με αυτή την καθημερινότητα τη σημερινή, πώς ήταν η Σαντορίνη όταν εσύ πρωτοπάτησες το πόδι σου εκεί? Εγώ όταν πήγα στη Σαντορίνη ήταν, πότε να θυμηθώ, ήταν... Δεκαετία του 80 πρέπει να ήταν. Δεκαετία του 80. Και είχαμε αποφασίσει, ο αδελφός μου επέμενε γι' αυτό, ότι η Σαντορίνη και λόγω κρασιού, τα πιο πολλά κρασιά της Σαντορίνης έρχονται στην Αττική και πουλούνταν σε ένα μαγαζί εδώ κοντά στην Ερτένα που πουλούσε κρασιά της Σαντορίνης και τα πέταλοι διάφοροι, ας πούμε, και τα αναπηγνύονται και κάναμε τι να κάνουν. Πήγαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα εντοπίο, στο οποίο μέσα κάναμε και ένα χώρο όπου ήταν... περιγραφόταν η ζωή στη Σαντορίνη και φυσικά και τα κρασιά. Και τότε, το θυμάμαι σαν και τώρα, τον πρώτο τρίβο που έκανα στη Σαντορίνη τότε, τον έκανα 9 Αυγούστου. Σηκώθηκε η Διεύθυνση Γεωργίας, λέει, γιατί ξεκίνησε τον τρίβο, εδώ πρέπει η Διεύθυνση Γεωργίας να βγάλει την ημερομηνία έναρξης. Του λέει αυτό, αλλά λέει, έχετε κάνει δειγματοληψίες, εγώ έχω κάνει δειγματοληψίες. Και ξέρω ότι αυτά και αυτά τα μέλια είναι για τρίγο. Δεν θα το περιμένω να γίνει 16 και 17 βαθμούς, γιατί θέλω να βγάλω ένα φρέσκο καθεαυτό σαν το ρεγιόκρασι, όχι βυσάντο. Έγινε μια ιστορία, ήρθε η χωροφυλακή, αναγκάστηκα να πάω στο Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Γεωργίας, το Ινστιτούτο Ίνου, με δικαίωσε και δώσανε αυτή την ερμηνεία. Όπως και για το τέλος του Τριγουλαίου, νόμος ο ηλίθιος, ότι η Διεύθυνση Γεωργίας ορίζει την αρχή και το τέλος του τριγητού. Αυτό είναι ηλίθιο, το επαναλαμβάνω. Διότι σε μια περιοχή τα μπέλια δεν οριμάζονται την ίδια περίοδο. Μπορεί να έχουν και μια εβδομάδα διαφορά. Ούτε σταματάς τον τρίγο συγκεκριμένα με διαταγή. Πρέπει να γίνουν συστηματικές δειγματοληψίες. Οι διευθύνσεις της Γεωργίας δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συστηματικές δειγματοληψίες. Πρέπει να βασιστούν στις δειγματοληψίες που κάνουν τα ενωπία. Να πούμε και δύο λόγια για τον αείμνηστο Χαρίδημο Χατζηδάκη. Ο Χαρίδημος, αχ, αυτός ο Χαρίδημος, ήταν. Στην Κρήτη, ο Χαρίδημος. Ήταν σε εμάς. Αλλά τον είχες μετά και στη σε εμάς. Ναι. Και κάποια στιγμή του λέμε, ρε εσύ Χαρίδημε, δεν πας στη Σαντορίνη, να βοηθάς εκεί, αντί να κάθεσαι εδώ. Και πράγματι ανέβηκε στη Σαντορίνη. Ο Χαρίδημος, ταλαντούχος κι αυτός. Και το θυμάμαι σαν και τώρα. Έρχονται μια μέρα ο Χαρίδημος με την Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα ήταν μια κοπελιά που ήταν στο επισκέψιμο. Κωνσταντίνα ή Χρυσού. Η Χρυσού. Έρχονται τα δύο παιδιά. Κυριάννη, να σου πούμε κάτι, να μου πείτε παιδιά, τι, ξέρουμε ότι απαγορεύεται να κάνουμε σχέσεις όταν δουλεύουμε στην ίδια δουλειά, αλλά εμείς αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Και εγώ αντί να τους βρίσω, πάρτε να μου φύγετε, τους είπα παιδιά με τις ευλογίες μου. Και έτσι παντρευτήκατε. Παντρευτήκα, κάνατε παιδιά, μετά ο καημένος ο Χαρίδημος πέθανε. Αλλά ο Χαρίδημος ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε μαυροτράγανο στη Σαντορίνη και πάρα πολύ καλό. Και τα κρασιά που έκανε τα άλλα ήταν πολύ καλά, πολύ καλό επίπεδο. Και η συνεχεία είχε και πάρα πολλά άλλα. Η νοπία που ανεβήκανε, ο Αργυρός, είχε πολλούς. Ωραία. Και έτσι που λες ο Χαρίδημος, και αυτός είχε ταλέντο. Είχε ταλέντο κανονικά. Κυριάννη, είναι η ποιότητας από τις δύο πλευρές του Βερμίου. Η καινοτομία χτίζει την παράδοση. Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη Σαμαρόπετρα. Τη Σαμαρόπετρα ως περιοχή και ως κρασί. Ναι, η Σαμαρόπετρα είναι ένας λόφος, η κορφή ενός λόφου μεταξύ του Αγίου Παντελήμωνα και του Αμυνταίου, και η κορφή αυτή είχε το όνομα Σαμαρόπετρα, έτσι τη λέγανε. Αγοράσαμε εκεί μια έκταση γύρω στα 100 τόσα στρέμματα και αποφασίσαμε να φυτέψουμε εκεί ένα αμπέλι. Φυτεύτηκε το αμπέλι, είχε και ξυνόμαυρο, είχε και τραμίνερ, είχε και ερουδίτη, είχε και από όλα τα. Και τελικά πέρασε καιρός, άλλαξε η ποικιλιακή σύνθεση της Σαμαρόπετρας και αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι είναι ένα κρασί το οποίο έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ποιοτικό επίπεδο, διότι είναι
είναι κρασάτη, χωρίς να είναι βαριά. Δεν είναι σαρντονέ, ας πούμε, το οποίο είναι πιο βαρύ, πιο βουτυρωμένο κρασί. Ισχύει το σοβινιόν, θα μπορούσα να πω. Σοβινιόν μπλαν. Το σοβινιόν μπλαν. Υπερισχύει μάλλον το σοβινιόν, αλλά έχει και άλλες ποικιλίες μέσα. Έχει και μαλαγουζιά. Εκεί πρωτοφυτέψαμε και μαλαγουζιά και τα χρόνια. Η μαλαγουζιά βγάζει όλη η Ελλάδα. Αλλά το υψόμετρο της Σαβαρόπετρας δίνει μια μαλαγουζιά όπως όλα τα υψόμετρα. Δίνει μια εξαιρετική μαλαγουζιά. Λούζεται όλη την μέρα στο λίγο και το βράδυ έχει παγωγιά. Αυτό κάνει τη διαφοροποίηση στην ποιότητα. Θυμάμαι πέρσι μέσα Δεκέμβρη τριγύσατε τα τελευταία σταφύλια για το γλυκό το κρασί. Για το γλυκό το κρασί, ναι. Το χρυσογέρακα. Ήταν στον Τρούμο. Α, στον Τρούμο. Τον Τρούμο. Είχε τραμίνερ γιατί ο χρυσογέρακας έγινε από τραμίνερ. Και το όνομα του χρυσογέρακα στο κρασί αυτό βγήκε γιατί στη κορφή επάνω είχε κάτι βράχια όπου είχε μία φωλιά από χρυσογέρακες. Χρυσογέρακες είναι ένα πουλί, ένα γεράκι το οποίο είναι ιδιαίτερο και το οποίο είναι σε εξαφάνιση. Εκεί είχε μία φωλιά. Και με πιάσα τότε τα παιδιά της ορνηθολογικής που ήταν, ξέρανε από αυτή την ιστορία και με κάλεσαν σε απόσταση 20 μέτρων από τα βράχια που ήταν οι φωλιές του Χριστουγέννου να μην φυτέψουμε τίποτα και αν δεις γύρω-γύρω από αυτό το βράχο η περιοχή δεν είναι φυτεμένη. Και ο Χριστουγέννης βγήκε σαν κρασίπια. Πολύ ωραία. Ο χώρος του κρασιού, ειδικά στην Ελλάδα, είναι χώρος αρτιζάνων. Ανθρώπων όπου μόνοι τους πηγαίνουν και ξεκινάνε και κάνουν 10 πραγματάκια που αν τους βγει μπορούν να γίνουν 20 ή να γίνουν 30. Αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές πέφτουν στη λούμπα του ταλέντου, ότι έγινα έτσι, έκανα αυτά τα πράγματα γιατί είμαι ικανός, γιατί είμαι ξεχωριστός. Εγώ έχω να πω γι' αυτό βασικά μπαρμπούτσαλα. Μπορεί κάποια πράγματα να κάθονται σε κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιες ικανότητες, αλλά πάντα ο δρόμος μπροστά στρώνεται με την εκπαίδευση, με την μόρφωση, με τη γνώση. Γιατί το κομμάτι του κρασιού, που είναι ένα κομμάτι που κινείται με ρυθμούς γενεών και όχι με ρυθμούς ετών, είναι κάτι που γίνεσαι καλύτερος μόνο αν στέκεσαι αυτό που λένε στις πλάτες των γιγάντων. Με όλη λοιπόν αυτή την πορεία σου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Κέρδισε ο κλάδος οπωσδήποτε των ηνοποιών. Η κατανάλωση και η εμπορία του χύμα κρασιού μειώθηκε. Η εικόνα του αμφιαλωμένου κρασιού αποκαταστάθηκε και έτσι μπορούμε και μιλάμε τώρα για καλά κρασιά. Οι καταναλωτές άρχισαν να ψάχνονται με μικρά κρασιά, τα κτήματα να αποκτούν άλλη έγκλη, να γεμίζει ο τόπος η ηνοποιία υποδειγματικά. Θα ήθελα να σταθώ σε μια μερίδα των καταναλωτών η οποία σε αγαπάει και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Οι νέοι πίνουν κρασί, Κυριάννη. Οι νέοι πίνουν κρασί. Αυτό που έχω προσέξει εγώ τα παλιότερα χρόνια όταν ανακατευόμουν πιο πολύ στη δουλειά είναι το ότι οι νέες ηλικίες πίνουν μπύρα ή ένα βαρύ ενοπνευματώδες, μια βότκα ας πούμε. Δεν πίνουν ουίσκια πολύ, βότκα πίνουν πιο πολύ. Όταν αποκτήσουν μία μόνιμη σχέση ή όταν παντρευτούν, αρχίζουν και πίνουν κρασί. Βγαίνουν με τις παρέες ζευγάρια για να φάνε κάπου και προτιμούν να πιούν κρασί έτσι και να το σχολιάσουν κιόλας. Εδώ θέλω να πω το εξής, το ότι να πω ποια ήταν η δική μου ας πούμε επιρροή γενικώς στον κλάδο του κρασιού και στην κατανάλωση του κρασιού. Το ότι το πρώτο φυσικά ήταν αυτό το περίφημο χύμα από το χωριό. Τα οποία ήταν ότι παλιόκρασα υπήρχαν, ερχόταν στις ταβέρνες και ο κόσμος έλεγε «Α, κοίτα να δεις τι εξαιρετικό κρασί είναι αυτό», που κάθε άλλο παρά εξαιρετικό ήταν. Βοήθησε πάρα πολύ και ο κόσμος τότε συχαινόταν τα εμφιαλωμένα κρασί γιατί έλεγαν ότι αυτά είναι από το εργοστάσιο. Έχουν χημικά. Έχουν χημικά. Και δεν ξέρατε ότι στα χωριά για να μην ξυνήσει το κρασί που συνήθως ξύνιζε, του λέγανε πάντα στο γεωπόντο, πάρε δύο παστίλες να δεις, θα σου βάλει μέσα και δεν θα πάθει τίποτα. Και έτσι γινόταν, δεν πάθανε τίποτα, αλλά αυτό είναι δηλητήριο, ένα συντηρητικό βαρύ. Θα
Θα διαβάσω τώρα ένα ποίημα του Ιωάννη Πανουτσόπουλου από τη συλλογή «Επαγγελματικός προσανατολισμός» που λέγεται «Είναι ο λόγος» και θέλω να στο αφιερώσω, Κυριάννη. «Γεύεται πότε το λευκό και πότε το ροδίτι. Γεύεται και το κόκκινο σε μια γωνιά. Ανακαλύπτει μια δροσιά, μια ένταση συνάμα. Βρίσκει και κάποιο μυστικό σαν ένα πέρασμα παλιό και σαν αρχαίο νάμα. Μια γεύση πατρογονική, μια γλύκα σαν κεράσι, κάτι αρκούντος βακχικό, μια υποψία αντιλιάς που πάει να τον γελάσει. Μια πικρομνήμη που μεθά σε ορεινό αμπέλι, τραπεζομάντιλο λευκό, ψωμί χωριάτικο ζεστό, ένα νταούλι με ζουρνά και φίνο κοκκινέλι». Βοήθησε πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους κανονισμούς που έβγαλε την απαγόρευση του χύμα κρασιού, όχι να έχει το χύμα στο ποτήρι, στο τραπέζι, αλλά στην αποθήκη του μαγαζιού να έχει χύμα κρασιά. Και αποκαταστάθηκε έτσι τα box, είτε είναι 5 λίτρα, είτε 10 λίτρα, είτε 20 λίτρα, από τα οποία ξέρει την προέλευσή του, ξέρει τον παραγωγό. Τα κρασιά δεν είναι με περγαμινές, αλλά είναι μια χαρά κρασάκια για να τα πιείς το βράδυ, να περάσεις καλά, να τα πιείς το μεσημέρι στο σπίτι. Ειδικά για αυτούς που κάνουν, που έχουν μια καθημερινή κατανάλωση στο σπίτι, παίρνει ένα λίτρο, ένα box 5 λίτρων και 5 λίτρα τα πίνεις όλη τη βδομάδα. Και αν βγει μια Κυριακή, ένα βράδυ ή ξέρω εγώ μια φορά το μήνα, θα πιει και ένα εμφιαλωμένο πιο ακριβό. Και εδώ μπαίνουμε πια στην άλλη κατάσταση που επικρατεί πια σήμερα. Παλιότερα οι νεόπλουτοι διαλέγανε τα κρασιά από το κατάλογο με βάση την τιμή και μόνον. Είναι ακριβό αυτό, άρα είναι καλό. Και όχι μόνο ότι είναι άρα είναι καλό, δείχνω και στον κόσμο ότι έχω λεφτά. Έτσι. Σήμερα έχει αλλάξει αυτή η ιστορία. Έχουν γίνει ένα σωρό ρεστοράν, μαγαζιά και τέτοια, τα οποία λασάρουν τη νέα κουζίνα. Δεν λέω ότι η νουβέλ κουζίνα είναι η γαλλική, μια νέα κουζίνα, με άλλη αντίληψη. Αυτά τα μαγαζιά βάζουν όλα κρασιά από άγνωστα, τελείως άγνωστα, από διάφορα κτήματα, είτε της περιοχής είτε από αλλού. Και ο καταναλωτής διαλέγει ένα κρασί με βάση την υπόδειξη του σερβιτόρου και όχι γιατί ξέρει που είναι το κτήμα της Μαρίας. Έτσι, ούτε ξέρει τίποτα γι' αυτό. Και ό,τι ωραίο που είναι. Αυτό, σε αυτά τα μαγαζιά δεν βρίσκει ποτέ σχεδόν, δεν βρίσκει κρασιά από μεγάλες εταιρείες. Αυτή είναι μια νέα κατάσταση πια. Λοιπόν, η υποχρέωση πια των νέων ειδοποιών είναι να ενημερώσουν τον καταναλωτή. Και πώς θα ενημερωθεί ο καταναλωτής? Όταν γράφουν και στον κατάλογο ή γράφεται και στην ετικέτα κάποια στοιχεία από αυτό το κρασιά. Mm-hmm. Το κτήμα Μαρία είναι εκεί, έχει αυτή την παραγωγή, έχει αυτή την ποικιλία, για να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να καταλαβαίνει τι είναι αυτό το προϊόν που λέγεται κρασί. Δεν είναι ένα προϊόν βιομηχανικό, είναι ένα γεωργικό προϊόν με αλκοόλι, το οποίο είναι εφραίνει καρδιά και σε οδηγεί και σε κατάπτωση, έτσι για μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Είμαστε στον Ιούνιο του 2023 και γράφουμε το podcast. Θέλεις να μας πεις πόσο χρονών είσαι? Γεννήθηκα το 42, 13 Ιουνίου του 42. Άρα γράψε, έκλεισα το 81 και μπαίνω στο 82. Μια χαρά. Μια χαρά. Τώρα αρχίζει η ζωή μου. Ο Bob Dylan έκλεισε τα 82 και έβγαλε και δίσκο τις προάλλες. Οπότε και ακόμα έχεις... Και εγώ έκανα podcast. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για καλά κρασιά, εγώ τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που έχει σχέση με αυτά που μας έμαθες. Από τι χαρμάνι θεωρείς ότι είσαι εσύ φτιαγμένος και στα 81 σου χρόνια, αντί να οξυδώνεσαι, επιτυγχάνεις θαυμαστή παλαίωση? Δηλαδή, ποιες ποικιλίες γέννησαν τη δική σου κοφτερή οξύτητα? Εγώ, κοίταξε, δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου, ούτε να χαρακτήρισω τον εαυτό μου. Απλώς, μ' αρέσουν τα κόκκινα κρασιά κατά βάση και φυσικά είμαι οπαδός, ή άμα θες είναι υπήκος του ξυδόμαυρου. Και όσον αφορά το χαρακτήρα σου? Είμαι καλός χαρακτήρας, δεν το ξεχνάμε αυτό. Okay. Καλός χαρακτήρας, βγάζει καλά κρασιά, αλλά για να φτάσεις να τα βγάλεις, μετέτρεψες πρώτα ένα βουνό σε υποδεγματικό αμπελώνα, μετά φρόντισες να εξυγχρονιστεί η νική νομοθεσία,
Μετά συνεργάστηκες με τους αμπελουργούς, με τους εινοποιούς, με τους εινολόγους. Έκανες την εταιρεία με τον αδερφό σου, την περίφημη εινοποιία Μπουτάρη που άφησε εποχή, έγινε πρώτο όνομα στο κρασί. Μετά νίκησες το τέρας του αλκοολισμού. Μετά έφυγες από τη μητρική εταιρεία, τα παράτησες όλα. Ξεκίνησες από την αρχή μια νέα εταιρεία, την Κυριάννη, η οποία φυσάει. Έχεις δημιουργήσει και τη διαδοχή στην Κυριάννη. Η διαδοχή είναι δεδομένη ήδη από το 2002, όταν τότε η Αθηνά, η γυναίκα μου, η Μακαρίτισσα, είχαν έρθει ο Μιχάλης καταρχήν και μετά ο Στέλιος στη δουλειά και μαλώναμε και είχαμε διάφορες διαφορές. Μου είπε, κοίτα να δεις, τρία κοκόρια κάτω από το ίδιο καπέλο δεν χωράνε. Παράτατα, δώσ' τη δουλειά στα παιδιά και κάνε αυτό που πάντοτε σε ενδιέφερε, τα συλλογικά. Και έτσι υπέκυψα στην πρόταση του αγάπη του Σαχίνη να κατέβω στις δημοτικές εκλογές. Και κατέβηκα. Ο αγάπης του Σαχίνη ήταν κουκουέ, εγώ δεν ήμουν ποτέ κουκουέ. Και... Έχουμε πάει σε άλλο podcast τώρα, έτσι. Συλλογική δράση, δήμαρχος Μπουτάρης, Αρκτούρος, μετά θα πάμε, εβραϊκό στοιχείο, έχουμε πολλά ακόμα. Αλλά τώρα να πούμε για την Κυριάννη. Η Κυριάννη είναι πια μια εταιρεία, το όνομα καταρχήν το σκέφτηκε ο Μιχάλης, γιατί εμένα με φωνάζαν Κυριάννη. Δεν θέλαμε η εταιρεία η καινούργια, μια και είχα φύγει από την μεγάλη εινοποιητική, να λέγεται Μπουτάρη και αυτή, γιατί θα μπερδευόταν το. Ή ακόμα μπερδεύεται. Θα μπερδευόταν ο καταναλωτής, θα μπερδευόταν το εμπόδιο. Πιανού Μπουτάρη είναι αυτά, θέλαμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο. Και έτσι βγήκε το Κυριάννη, το οποίο δεν είχε από πίσω το όνομα Μπουτάρη. Μπερδεύεται ο κόσμος ακόμα. Δεν μπερδεύεται πια όσο μπερδευόταν, αλλά εξακολουθεί και μπερδεύεται. Και λέει, γεια σου Μπουτάρη με το μοσχοφύλερό σου. Ναι, το μοσχοφύλερο παράγεται την εινοποιητική. Κυριάννη είναι η ποιότητας από τις δύο πλευρές του Βερμίου. Η καινοτομία χτίζει την παράδοση. Πώς θες να κλείσουμε, τι θες να πεις στον κόσμο που μας ακούει? Καταρχάς έμαθες τι είναι podcast. Περίπου. Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, το ότι εγώ οδηγάω και λες βάζω και ακούω ένα podcast. Μα όταν οδηγάω είμαι αφοσιωμένος στον δρόμο, δεν είναι τα αυτιά μου. Πρέπει να τα βουλώνω, δεν πρέπει να ακούω. Ειδικά όταν δεν είσαι, μάλλον όταν είσαι σε δρόμους όπως είναι η Γνατία, όπως είναι η Παθέ, οι οποίοι είναι μονότονοι δρόμοι και σε αποκοιμίζουν. Άμα βάλεις να ακούς και από τα αυτιά, τελείωσες. Ενώ με τη μουσική δεν είναι το ίδιο. Με τη μουσική δεν είναι το ίδιο. Παρόλο που το πιο ισχυρό είναι η μονοτονία του δρόμου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εγώ δεν οδηγάω πια. Και σταμάτησα να οδηγάω όταν έγινε δήμαρχος που μου βάλανε οδηγό. Και από τότε που είδα ότι ο οδηγός με εξυπηρετεί, δεν έψαχνα πού να παρκάρω, δεν διάβαζα εφημερίδα όταν οδηγούσε ο άλλος. Με ποιο τραγούδι ήθελες να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση? Κοίταξε, έχει 2-3 τραγούδια που μου αρέσουν πολύ. Ένα που μου αρέσει πολύ και μια εποχή ήταν και πολύ έντονο, ήταν το Walk on the Wild Side του Lou Reed. Ένα δεύτερο που επίσης ήταν, και αυτό ήταν όταν φλέρταρα τα αυτά και τη χόρευα έτσι και έκανα το λατίνο εραστή, ήταν το Blue Bayou του Roy Orbison. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. Και μ' αρέσει πολύ και ο Βαγγέλης ο Γερμανός, τα διάφορα τραγούδια δεν μου έρχεται ένα τώρα. Πώς γουστάρω τα μπαράκια να πηγαίνω τα βραδάκια. Μπράβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Καλογιάννης. Έκουγα ένα διάστημα, άκουγα πολύ και αδερφούς Κατσιμπίχα, νομίζω ότι χωρίσαν τώρα, αυτοί δεν είναι μαζί. Τέτοια. Επίσης μου αρέσανε να έρχονται ρεμπέτικα πολύ. Παντώνη Σιώτης, η Γιώτα Λίτα. Τρομερή. Εντάξει, θα δούμε τι από όλα ταιριάζει με τα καλά κρασιά και θα επενδύσουμε την κουβέντα αναλόγως. Και του μυθικό της, ο μυθικό της είναι αρχηγός, δεν υπάρχει να πω. Εντάξει, και με τον αρχηγό Μπουτάρη τελειώνουμε. Κι απ' το παλιό μας το κρασί, δώσ' μου να πιω και πιες κι εσύ, να μην...
Αδειά. Καλά κρασιά. Καλά κρασιά, Μαρία. 60 χρόνια τρίγος, με πιάνει ένα ρίγος όταν τα θυμηθώ. Ονόματα και μνήμες με στη ζωή μου ζήμες, όπου και να βρεθώ. Καλά κρασιά. Ποια η ιστορία και ποιο το μέλλον του στην Ελλάδα? Απολαύσατε τον Πρίτανη των ελληνικών κρασιών σε μια συναρπαστική ξενάγηση στο Ινικό Σύμπαν. Για περισσότερα, διαβάστε το βιβλίο 60 χρόνια τρίγος του Γιάννη Μπουτάρη σε συνεργασία με τη Μαρία Μαυρικάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Στους τίτλους του podcast ακούγεται το τραγούδι 60 χρόνια τρίγος των Βαλάντη Καπουρελάκου και Αντώνη Παπαϊωάννου. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.